Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα ανατρέχουμε στην προϊστορία των Ελλήνων. Συζητούμε για την ανάγκη των αρχαίων Ελλήνων να γνωρίσουν το άγνωστο, για ελευθερία, για ολοκλήρωση, στις εκστρατείες τους και στον επικισμό των χωρών της Ανατολής. Με θέμα την αργοναυτική εκστρατεία, βλέπουμε πώς οι αρχαίοι Έλληνες ήρθαν σε επαφή με άλλους λαούς, με άλλους πολιτισμούς και μετέτρεψαν το άγνωστο σε γνωστό. Μαζί μας, ο γνωστός μας καθηγητής στον ΤΕΗ, ο κύριος Δημήτρης Μαυρίδης, ο οποίος αναζητά την ιστορία, αναζητά την προϊστορία, αναζητά τις πηγές. Χαίρετε, κύριε καθηγητά. Χαίρετε, κύριε Πετρόπουλε. Καλώς ήρθατε στο Νίκονο μας εδώ, στους νέους επιβάτες, για να κάνουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα και ωραία εκπομπή, η οποία έχει σχέση με την αργοναυτική εκστρατεία και, όπως είπατε και προηγουμένως πολύ σωστά, η αργοναυτική εκστρατεία είναι η αναζήτηση των αρχαίων προγόνων μας, αλλά και των σημερινών, για οτιδήποτε έχει σχέση με το μακρινό, το απέραντο, το αληθινό και την ελευθερία. Είναι στο DNA των Ελλήνων να αναζητούν, να ψάχνουν? Μου το πήρατε σχεδόν από το στόμα μου. Ήθελα να το πω αυτό πριν από λίγο, ότι όντως είναι το DNA του Έλληνα, ή όπως το διάβασα σε ένα έργο μιας κυρίας, αρχαιολόγου, λέει ότι στο DNA του Έλληνα κρύβεται το Αιγαίο και ό,τι θυμίζει Αιγαίο. Είναι δηλαδή θάλασσα. Και η θάλασσα ήταν πάντα η οδός, η πύλη για τους Έλληνες προς το άγνωστο, το άξενο, το οποίο με του πολύ το μετέτρεπαν σε εύξηνο. Ενώ, χωρίς έτσι να θέλω να προσβάλλω προς Θεού, ούτε να μειώσω κάποιους άλλους λαούς, γνωρίζω ότι για κάποιους άλλους λαούς η θάλασσα είναι όριο, είναι τείχος, είναι τέλος. Είναι ο φόβος. Είναι ο φόβος. Είναι τέλος πάντων το τέλος της πορείας για αυτούς τους μερικούς λαούς. Ενώ για τους Έλληνες δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή της πορείας, η αρχή της αναζήτησης. Και γι' αυτό η αργοναυτική εκστρατεία με θάλασσα ξεκινάει και σε μια θάλασσα καταλήγει. Σε άλλη εκπομπή, πάντα οι εκπομπές που κάνουμε μαζί είναι ιστορικές. Έχουμε να συναντηθούμε τηλεοπτικά 3 ή 4 χρόνια. Σε προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε για τα καράβια της Τρίας. Ακριβώς. Πάλι η θάλασσα. Ακριβώς. Ακριβώς. Να σας ρωτήσω τώρα, η αργοναυτική εκστρατεία είναι ένας μύθος ή ένα παραμύθι? Τελικά ο μύθος είναι παραμύθι? Λοιπόν, όπως λέει και ο Όμηρος, κύριε Πετρόπουλε, ο μύθος είναι λόγος. Στον Όμηρο δεν θα βρούμε ποτέ τον μύθο σαν παραμύθι, όπως το λέμε εμείς σήμερα. Εκεί θα ακούσουμε, θα διαβάσουμε μάλλον, να μιλάνε οι ήρωες μεταξύ τους και να λένε εάν τους άρεσε ή δεν τους άρεσε ο λόγος τους, λέγοντας τον μύθο. Λοιπόν, και έτσι ο μύθος στην ουσία είναι για μας τους σημερινούς η μεταφορά, η διαχρονική μεταφορά του λόγου της τότε εποχής στην σημερινή κατάσταση. Θα το παρομοίωζα με ένα κουκούλι μεταξύ. Κοιτάξτε, το κουκούλι, αυτό το ταπεινό πράγμα, άμα το δει κανείς σαν κουκούλι, είναι ένα κουκούλι. Εάν όμως το ξετυλίξει και νοηρό και νοερά και πραγματικά, μετά δημιουργούνται κάτι περίεργα υφαντά, τα λεγόμενα σύρικα, τα οποία, να φανταστείτε, ήταν τόσο πανάκριβα στην εποχή του Βυζαντίου, που δεν επιτρεπόταν η εξαγωγή τους εκτός Βυζαντίου. Λοιπόν, οπότε λοιπόν, βλέποντας αυτή την τον παραλληλισμό με το κουκούλι, βλέπουμε ότι μέσα σε αυτό το μικρό πράγμα κρύβονται τόσες πολλές αλήθειες, τόσες πολλές παραστάσεις. Αυτό είναι το κουκούλι, λοιπόν, πάμε να ξετυλίξουμε σήμερα. Ακριβώς. Και αυτό, είναι το, αυτό το κουκούλι είναι το οποίο κάνει, θέλετε, και όλη αυτή την ιστορία τόσο ενδιαφέρουσα. Διότι αν ήταν τα πράγματα έτσι καταγεγραμμένα μήκος πλάτος, δεν νομίζω ότι θα έχει και τόσο ενδιαφέρον.
Ενώ με τη μορφή που τα έχουν βάλει η σοφή μας οι πρόγονοι, δηλαδή τα τύλιξαν σε αυτό το περιτύλιγμα του μύθου, με αυτόν τον τρόπο ξεπέρασαν και την διαχρονικότητα και την διαπροσωπικότητα, θα εξηγήσω τι εννοώ αυτό, αλλά και προς τον χώρο. Δηλαδή ξεπέρασαν και τον χρόνο και τον χώρο και το πρόσωπο. Ή όπως το είπα, το λέω, τώρα θέλω να κάνω λίγο αγγλικά, δεν θέλω να μιλήσω αγγλικά, αλλά να το πούμε στα αγγλικά, όπως το αποκαλώ, face, space, λοιπόν, και time. Δηλαδή ξεπέρασαν με αυτόν τον τρόπο με το μύθο, πέρασαν την προσωπική σχέση, η οποία προϋποθέτει εγώ και εσύ, το εδώ και τώρα. Δεν μπορούμε να μιλάμε εμείς, κύριε Πετρόπουλε, εσείς εδώ και εγώ μετά από 100 χρόνια. Δεν γίνεται αυτό. Άρα λοιπόν ξεπέρασαν τη διαχρονικότητα, ξεπέρασαν και τον χώρο. Και έτσι λοιπόν ο μύθος μεταφέρει στους αιώνες των αιώνων που έχουν συνεχώς, μεταφέρει αυτές τις αλήθειες, οι οποίες αλήθειες είτε για την εποχή εκείνη, αυτό να το προσέξουμε, είτε για την εποχή εκείνη ήταν παράλογες ή υπέρλογες, ή για τη σημερινή εποχή. Κάτι που τότε ήταν ίσως υπέρλογο, παράλογο, σήμερα είναι εντελώς λογικό. Γιατί ποιος θεωρεί πλέον παράλογο το ταξίδι από εδώ μέχρι την Κολχίδα. Αλλά τότε όμως ήταν ακατόρθωτο. Γι' αυτό και ο μύθος συνήθως, κύριε Πετρόπουλε, ο οποίος περιβάλλεται αλλά και ειδικά στην αγρονομική εκστρατεία, έχει μέσα του στοιχεία που ξεπερνούν τη λογική. Ό,τι δεν μπορούσε ο τότε άνθρωπος να το εκλογικεύσει, δεν μπορούσε να το εξηγήσει, δεν μπορούσε να αποδώσει τις δυνάμεις και τα καταστρώματα σε ανθρώπινες υποστάσεις, τι τις έκανε. Τις έκανε ημίθεους, θεούς, γιους νεράιδων, γιους μεγάλων θεών και ούτω καθεξής. Γιατί ήταν ακαταρθώματα για την εποχή εκείνη αδύνατα, ασύλληπτα. Ξέρετε, μιλάμε για την αργοναυτική, θα μιλήσουμε για την αργοναυτική εκστρατεία. Ένα, σε εισαγωγικά, μύθο λοιπόν, που το διδάσκονται στο σχολείο τα παιδιά και όλοι λίγο πολύ ξέρουμε 2-3 πράγματα, το χρυσό μαλλοδέρας και τελειώσαμε. Ίσως αυτή η αργοναυτική εκστρατεία να τη δούμε, να αποκαλύψουμε σήμερα, να αποκαλύψετε κάποιες πλευρές, μια υπόθεση άγνωστη σε όλους. Δεν είναι ότι πήγανε στην Ανατολή, είναι η επιστροφή στις ρίζες. Ξεκίνησαν να πάνε κάπου όπου υπήρχαν Έλληνες. Και επιστροφή στους δικούς τους ανθρώπους, σε συγγενείς, σε Έλληνες, επιτρέψτε μου να πω ότι σήμερα εγώ βλέπω αυτό το ταξίδι σαν επιστροφή στις ρίζες τις δικές μας. Τις δικές μου και τις δικές σας, μιας και από εκείνα τα μέρη καταγόμαστε, έτσι, λόγω της καταγωγής μας ποντιακής. Τώρα αγγίξετε μία χορδή, όπως την λέμε λανθάνουσα. Βλέπετε, ο άνθρωπος μερικές φορές οδηγείται από πράγματα που είδες και ο ίδιος δεν κατανοεί ή δεν υποπτεύεται. Όσο και να το κάνω, όπως το είπατε, από εκεί καταγόμαστε, εξ αίας ήρθαμε, από την Ανατολή ήρθαμε και αυτή η Ανατολή δεν μας αφήνει. Με τον έναν άλλον τρόπο. Αλλά εάν η ανάβαση στις Αργούς, στην Ανατολή, έχει την σημασία της και τη σπουδαιότητά της και η κάθοδος στις Αργούς, που όπως θα δούμε και λίγο αργότερα, προς την Δύση, έχει και αυτή την σημασία της και ιδίως σε αυτό το κομμάτι, κύριε Πετρόπουλε, της καθόδου προς την Δύση, η επιστροφή δηλαδή, είναι σε εμάς τους Έλληνες λίγο πολύ άγνωστη. Όλοι λίγο πολύ ξέρουμε ότι πήγαμε προς τα εκεί, αλλά το πώς επιστρέψαμε και πού πήγαμε κατά την επιστροφή μας, είναι ούτε στα βιβλία της ιστορίας να διδάσκονται αυτά. Και υπάρχει. Κάποιοι θέλουν να το κοροϊδέψουν κιόλας. Όχι να το αμφισβητήσουν απλώς, αλλά αυτόν που θα μιλήσει γι' αυτό να πούνε. Αυτό, κύριε Πετρόπουλε, είναι διαχρονικό φαινόμενο. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Όταν ο Όμηρος μιλούσε για κάποιες πόλεις, λοιπόν, στην περιοχή της σημερινής Βιωτίας, ακόμα και οι σύγχρονοι του Περικλέους τον κοροϊδεύαν. Γιατί δεν μπορούσαν να τις εντοπίσουν. Και λέγανε ότι είναι παραμυθάς, μυθολόγος. Όταν το 1963 ανακαλύφθηκαν πινακίδες της γραμμικής Β στην περιοχή του Ορχομενού και είδαν
πάνω σε αυτές τις πινακίδες τα τρία ονόματα των πόλεων που αναφέρει ο Όμηρος, οι πάντες εσήγησαν. Αιώνες μετά, ε. Σιγή ηχθείως. Λοιπόν, έτσι είναι ο άνθρωπος, έτσι είναι πλασμένος, ότι δεν μπορεί να το αντιληφθεί, δεν μπορεί να το καταλάβει, δεν μπορεί να το κάνει ο ίδιος του. Όπως λέγαμε, λέει η λαϊκή παροιμία, ό,τι δεν φτάνει αλλού, τα κάνει, ξέρω τι λοιπόν, κρεμαστάρια. Κάπως έτσι είναι λοιπόν και ο ανθρώπινος πολιτισμός, η ανθρώπινη εξέλιξη, ότι δεν μπορούμε κάποια πράγματα τα οποία ξεπερνούν τις δικές μας δυνατότητες να τις αποδεχτούμε. Αυτή είναι η εξήγηση. Η αργοναυτική εκστρατεία θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια νέα προσπάθεια, όχι πρώτη φυσικά, ποια προσπάθεια των Ελλήνων για αποικισμό. Η πρώτη δεν ήταν, πήγαν και βρήκαν Έλληνες. Πόσες προηγήθηκαν. Πολύ καλή ερώτηση αυτή, διότι συνήθως η αργοναυτική εκστρατεία και στα βιβλία των σχολείων, αλλά και γενικά, ονομάζεται, για να θέλετε, αποκαλείται μυθική ή μυθολογική. Ενώ δεν είναι καθόλου μυθολογική, διότι μέσα στην αργοναυτική εκστρατεία, μέσα στην περιγραφή αυτής της αργοναυτικής εκστρατείας, έχουμε πάρα πολλά στοιχεία, τα οποία μόνο μυθολογικά δεν είναι. Θα σας πω μόνο τα μέρη, γεωγραφικά μέρη, γεωγραφικές δηλαδή τοποθεσίες, οι οποίες ακόμα και σήμερα ονομάζονται όπως ονομαζόντουσαν την εποχή των αργοναυτών. Με βάση τα καταγεγραμμένα στοιχεία που έχουμε, η πρώτη προσπάθεια επικισμού που έγινε από Έλληνες πρέπει να ήταν η εκστρατεία του Διονύσου στις Ινδίες. Αυτό το αναφέρει ο Νόνος ο Πανορμήτης με το έργο του Διονυσιακά. Το οποίο έργο του Διονυσιακά έχει τόσα πάρα πολλά στοιχεία, ιδίως αστρονομικά μέσα, που για να καταλάβει κανείς εκτός πρέπει να ξέρει καλά αρχαία ελληνικά, πρέπει να ξέρει και καλή αστρονομία. Εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν λοιπόν η πρώτη εξόρμηση του Διονύσου, Διός Νύσα, από την Νύσα των Ινδιών, λοιπόν, επίστρεφε προς την Ελλάδα. Σαν δεύτερος θεωρώ ότι πρέπει να είναι μάλλον ο Ηρακλής. Μάλλον ο Ηρακλής, δηλαδή η εξορμήσεις του Ηρακλή. Σαν επόμενη θεωρώ προσπάθεια επικισμού είναι ο Αίτης, ο μυθικός εντός εισαγωγικών βασιλιάς της Κολχίδας, από την πρωτεύουσα της Κολχίδας που λεγόταν Αία και Αίτης, η οποία όμως παρεπιπτόντως, κύριε Πετρόπουλε, και πριν ονομαστεί Αία, λεγόταν η Κυταία. Κυταία ή Κύτη, το σημερινό Κουταΐσι. Στα Γεωργιανά λέγεται Κουταΐσι. Η επόμενη προσπάθεια είναι αυτό που εμείς ξέρουμε από το παραμύθι εντός εισαγωγικών του Φρίξου και της Έλλης. Ο Φρίξος και η Έλλη, τα δύο παιδιά του Αθάμαντα και της Νεφέλης. Οι οποίοι παίρνουν αεροπλάνο και φεύγουν. Είναι πολύ περίεργο. Τέτοια περίεργα υπάρχουν πολλά στην αρχαία ελληνική ιστορία. Θα σας πω και για τον Όμηρο μετά. Λοιπόν, είναι πολύ περίεργο λοιπόν πως τα δύο αυτά αδερφιά χρησιμοποίησαν καταρχάς ένα κρυάρι, το οποίο κρυτάρι ήταν σαν τα συνηθισμένα κρυάρια. Λοιπόν, ήταν ένα χρυσόμαλο κρυάρι με στριφτά κέρατα και ανθρώπινη λαλιά. Και εκτός αυτού πετούσε κιόλα. Άρα ήταν λοιπόν αεροπλάνο εντός εισαγωγικών. Άρα η πρώτη για πολλούς, όχι για μένα, για πολλούς, η πρώτη απίκηση των Ελλήνων στην Κολχίδα με το Φρίξο και την Έλλη ήταν αεροπορική. Η οποία μάλιστα η Έλλη κοίταξε χαμέλεη εκεί στο πέρασμα. Ναι, γιατί ήταν ένας χρησμός που έλεγε ότι δεν θα κοιτάξουν κάτω όσο διαρκεί το ταξίδι, διότι αν κοιτάξουν κάτω θα καταστραφούν. Και η γυναική περιέργεια έωθησε την Έλλη να κοιτάξει προς τα κάτω, η χαμέ, σαν μια άλλη γυναίκα του Λότ, κοίταξε προς τα πίσω. Τέτοιους παραλληλισμούς, κύριε Πετρούπουλε, παρεμπιπτόντας το λέω, θα δούμε πολλούς εκεί. Παραλληλισμούς με την χριστιανική θρησκεία. Δεν είναι τυχαίο ότι και ο Προμηθέας ήταν στον Κάυκασο, που ο Κάυκασος τι είναι, το Αραράτ. Είναι κυβωτός του Νόε. Εκεί κυβωτός του Νόε, βεβαίως. Και τώρα με προκαλείτε να πω να πάω και εγώ παρακάτω και το Περιστέρι που άφησαν οι αργοναύτες, ποιο είναι. Δεν έχει σχέση και αυτό με το Περιστέρι του Νόε, που έφερε το μήνυμα της σωτηρίας. Έτσι λοιπόν ο Φρίξος και η Έλλη αποτελούν την επόμενη
επικιστική προσπάθεια των Ελλήνων. Συγχωρέστε με, εξού και ο Ελίσποντος, έτσι να το αναφέρουμε. Μέχρι τότε λεγόταν Δαρδάνου Πόρος ή Δαρδανέλη από τον Δάρδανο, τον αρχαίο επικιστή της Τρίας, και μετά ονομάστηκε Ελίσποντος, Έλλης Πόντος, δηλαδή ο Πόντος πρώτος στην θάλασσα, η θάλασσα της Έλλης. Και μετά, σαν επόμενη απίκηση, έχουμε την Αργοναυτική Εκστρατεία, εάν βέβαια δεν θεωρήσουμε τον Τροϊκό Πόλεμο και αυτό σαν ένα είδος απίκησης. Διότι ο Τροϊκός Πόλεμος προηγείται της Αργοναυτικής Εκστρατείας. Διότι ο Τροϊκός Πόλεμος προηγείται της Αργοναυτικής, νομίζω ότι είναι μία γενιά διαφορά, δηλαδή 25 με 35 χρόνια κάπου εκεί μέσα. Γιατί γι' αυτό το λέω, διότι πολλοί από τους αργοναύτες ήταν πατέρες παιδιών που πήραν μέλος στον Τροϊκό Πόλεμο. Παραδείγματος χάρη, ο Αχιλλέας ήταν γιος του αργοναύτη Πηλέα. Ο Πάτροκλος ήταν γιος του αργοναύτη Μενητίου. Ο Ηλεύς ήταν γιος, ήταν πατέρας του Αία του Τελαμόνιου. Λοιπόν, ο Ναύπλιος ήταν γιος του Παλαμίδη. Γι' αυτό και το κάστρο λέγεται το κάστρο του Παλαμιδιού. Το σημερινό κάστρο του Παλαμιδιού έχει σχέση με τον Παλαμίδη. Ο οποίος Παλαμίδης είναι και αυτός ήταν ένας εξυπνότος άνθρωπος, αλλά ήταν αντίζηλος και του Οδυσσέα, και αυτοί οι δυο μεταξύ τους τρογόντουσαν εντός εισαγωγικών. Και δυστυχώς αρχαίο ελληνικό γνώρισμα αυτή η φαγωμάρα. Ναι. Και δυστυχώς ο Οδυσσέας το έζησε σε μια πολύ βρώμικη παγίδα, όπου μετά ο Παλαμίδης το πήρωσε με τη ζωή του. Αλλά αυτή είναι άλλη ιστορία. Νομίζω το έχουμε αναφέρει. Μιας και αναφερθήκατε στον Τροϊκό Πόλεμο. Ναι. Μα ξέρουμε από την ιστορία ότι στον Τροϊκό Πόλεμο πολέμησαν οι Έλληνες με κάποιους άλλους, με τους Τρώες. Ναι. Τελικά πολέμησαν Έλληνες με ξένους, λοιπόν, ή Έλληνες με Έλληνες. Καταρχάς, θα σας ξεκινήσω από την Αργοναυτική Εκστρατεία. Ένας από τους συμμετέχοντες, ο Ήφικλος, είναι πατέρας εκείνων των παιδιών, των δύο γιών, οι οποίοι ήταν σύμμαχοι των Τρώων. Άρα πώς μπορεί ο πατέρας, ο ήρωας της Αργοναυτικής Εκστρατείας, να μην είναι Έλληνας, αφού τα παιδιά του πήραν μέρος με το μέρος των Τρώων εναντίον των αρχαίων. Άρα λοιπόν και από αυτό και μόνο βλέπουμε ότι η καταγωγή των εκείνων ανθρώπων οι οποίοι πολέμησαν σαν σύμμαχοι με τους Τρώες ήταν και αυτοί Έλληνες. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι το εξής. Πουθενά στην Ιλιάδα δεν αναφέρεται ότι υπήρχε κάποιος διερμηνίας. Πουθενά. Τρίτο στοιχείο. Γράφει. Άρα μιλούσαν μεταξύ τους Έλληνες και Τρώες. Ακριβώς. Οι διάλογοι μεταξύ τους ήταν, μιλούσαν. Ο Όμηρος δεν λέει πουθενά ότι μιλούσαν. Μιλούσε ο Έκτορας με τον Αχιλλέα. Σαν να μιλάμε όπως εγώ. Ένα άλλο σημείο. Στέλνει ο Οδυσσέας, όταν πήγε να στήσει την παγίδα στον Παλαμίδη, στέλνει ο Οδυσσέας ένα γράμμα, το οποίο το έγραψε σε πινακίδες πεύκου. Λοιπόν, γράμματα λέει πτυκτά. Δηλαδή ήταν ένα γράμμα το οποίο ήταν σαν λάπτοπ, διπλωνότανε. Και εκεί του γράφει ιστορίες για αγρίους εντός εισαγωγικών, όπως λέμε, δηλαδή τον κατηγορούσε ότι κάνει αυτό κτλ. Και οπότε λοιπόν βλέπουμε ότι οι μεν Έλληνες γράφανε κάτι το οποίο μπορούσαν να διαβάζουν οι άπνοι από την άλλη μεριά. Άρα λοιπόν, πώς. Και εκτός αυτού είναι γνωστό ότι οι πληθυσμοί την εποχή εκείνη, κύριε Πετρόπουλε, και η Αργοναυτική Εκστρατεία αποτελείται από ήρωες, από συμμετέχοντες, οι οποίοι ανήκανε κυρίως σε δύο φυλές. Η μία φυλή ήταν οι λεγόμενοι μηνίες από το Μίνωας, γιατί ο Ιάσωνας είναι απόγονος του Μίνωα, λοιπόν του μυθικού. Και οι μηνίες είναι λοιπόν και οι απόγονοι του Ιάσωνα. Πρέπει όταν ο Ιάσωνας πήγε στη Λίμνο, εκεί έφυσε απογόνους. Και γι' αυτό η Λίμνη ήταν μέχρι την εποχή εκείνη, ήταν μηνίες. Μετά ήρθαν οι επόμενοι, που ήταν οι πελασγοί, οι οποίοι κυνήγησαν τους μηνίες και πήγαν αυτοί. Και η επόμενη φυλή, που λίγο πολύ την γνωρίζουν, ήταν οι Λέλεγες. Πρέπει ο Ηρακλής ήταν Λέλεγας. Λέλεξ θα πει αδερφός. Είναι πανάρχια λέξη που σημαίνει αδερφός. Λέλεξ.
και Λέλεκας, ο αδερφός. Λοιπόν, ήταν Λέλεκες, δηλαδή αδερφοί. Άρα λοιπόν είχαμε, αλλά στην αργοναυτική εκστρατεία είχαμε δύο φύλες, τους Μηνίες και τους Λέλεκες. Γι' αυτό λοιπόν, αλλά δεν είχαν κάποια διαφορά μεταξύ τους. Απλώς ήταν διαφορετικές φύλες, όπως λέμε Ιώνες, όπως λέμε Μακεδόνας και Θεσσαλοί, με αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν δεν λοιπόν, υπάρχει. Μετά από αυτήν τη μεγάλη, ναι, επιτρέψτε μου εισαγωγή, ναι, αν αυτή ήταν μια εισαγωγή, να δούμε το κυρίως θέμα της αργοναυτικής εκστρατείας. Πόσα έχουμε να πούμε για το θέμα, ακριβώς. Πόσα έχουμε να πούμε για αυτό το θέμα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν για την αργοναυτική εκστρατεία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την καταγεγραμμένη ιστορία, όπως θέλετε, μύθο. Λοιπόν, η ιστορία ξεκινάει ως εξής, κύριε Πετρόπουλε. Τα δύο παιδιά, όπως είπαμε, του Αθάματα και της Νεφέλης, καταδιώκονται από τη μητριά τους. Και αυτή τα στέλνει μετά η μητέρα του, η Νεφέλη, τα στέλνει με το χρυσό μαλλοδέρα, τα στέλνει στην Κολχίδα. Τα παιδιά, μάλλον ο Φρίξος μόνο, φτάνει στην Κολχίδα, η Έλλη πέφτει κάτω. Εκεί ο Φρίξος, άλλο τώρα παράδοξο, γίνεται γαμπρός κατευθείαν του βασιλέως της Κολχίδας, του Αίτη. Τόσο εύκολα γίνεται κανείς γαμπρός ενός βασιλιά, ένας ξένος σε ξένο τόπο. Και εκεί νυφεύεται, παντρεύεται την Χαλκιόπη, τη μία κόρη. Τη μία κόρη του Αίτη. Ακόμα και η λέξη Χαλκιόπη, λοιπόν, μας παραπέμπει στο Χαλκό. Χαλκιόπη σημαίνει αυτή που έχει πρόσωπο, λοιπόν, όπα είναι το πρόσωπο. Χαλκού, δηλαδή αστράπτουσα, λοιπόν. Και με την άλλη κόρη, την Ιωφάσα, λοιπόν, αποκτάει επίσης ένα γιο, τον Πρέσβουνα, ο οποίος μετά αργότερα, ένα άλλο παράδοξο, πηγαίνει πίσω στον ερχόμενο από την Κολχίδα και γίνεται εκεί βασιλιάς. Δηλαδή ο ένας έφυγε γίνεται βασιλιάς εκεί και καμπρός και ο άλλος γυρνάει, επιστρέφει, γίνεται βασιλιάς. Δηλαδή πώς γίνεται αυτό. Αυτό για να γίνει. Προϋποθέτει ότι υπήρχαν πολύ στενές σχέσεις μεταξύ αυτών των δύο άκρων της τότε οικουμένης. Έτσι λοιπόν ο Φρίξος λοιπόν, γίνεται εκεί, εγκαθίσταται εκεί πέρα, αποκτά οικογένεια. Είχε τέσσερις γιους, λοιπόν τον Μέλανα, τον Αγκαίο, τον Κητήσορο και τον Φρόντι. Από τον Κητήσορο μάλιστα ονομάστηκε η πόλη Κύτορος. Η Κύτορος που είναι στον Πόντο, την οποία θα συζητήσουμε μετά, πήρε το όνομα της από τον αργοναύτη ή αργοναυτικό, αν θέλετε, Κητήσορο. Δηλαδή είναι αυτό μύθος, αφού η πόλη υπάρχει η Κύτορος. Έτσι λοιπόν έχουμε την πρώτη αυτή εξόρμηση. Τι γίνεται όμως, ο Φρίξος, παρόλο που εγκαταστάθηκε εκεί πέρα και δεν του έλειπε τίποτα, του έλειπε η πατρίδα του. Ήθελε πάντα να γυρίσει πίσω στην πατρίδα του. Δεν τα κατάφερε όμως και είχε εκφράσει την επιθυμία ότι κάποτε θέλει η ψυχή του να γυρίσει πίσω. Α, δεν σας πω ότι όταν ο Φρίξος έφτασε στην Κολχίδα, από ευχαρίστηση θυσίασε το κρυάρι, το χρυσόμαλο, το θυσίασε λοιπόν εις τους θεούς και το έκανε δώρο στον πεθερό του τον Αίτη. Ο Αίτης το πήρε αυτό, το χρυσό μαλλοδέρας, το πολύτιμο, και το κρέμασε σε μια βαλανιδιά στο ιερό άλσος του Άρεως. Και για να μην το πάρουνε, έβαλε και έναν δράκοντα όφη, ο οποίος φιλούσε αυτό το χρυσό μαλλοδέρας. Αυτό είναι μια παραβολή, αν θέλετε, ο μύθος, ο οποίος τι θέλει να μας πει, ότι αυτή η χώρα είχε μεγάλο πλούτο ορυκτό, χρυσό, και επειδή ήταν τέτοιος ο μεγάλος ο πλούτος, ο Αίτης έκανε τα πάντα, ώστε να μην έρθει κανείς να το πάρει. Και μάλιστα διέδιδε παντού ότι όποιος ξένος έρθει και βάλει το πόδι του στην Κολχίδα θα τον σκοτώσει, θα τον φωνεύσει. Έτσι λοιπόν ο Φρίξος δόρισε το χρυσό μαλλοδέρας και μετά από αυτό έμεινε εκεί. Αυτό είχε διαδοθεί και στην Ελλάδα και το γνωρίζανε. Άλλο περίεργο, κύριε Πετρόπουλε, πώς γνώριζαν οι εδώ στην Ελλάδα, διότι από τον Φρίξο δεν γύρισε κανείς. Εκείνος έμεινε εκεί, τα παιδιά του μείναν εκεί, λοιπόν, και ο Πρέσβουνας γύρισε αργότερα, μετά την αργοναυτική εκστρατεία. Έγινε βασιλεύς, δεν έγινε πριν. Πώς το ξέρανε, πώς το γνωρίζανε. Και μάλιστα όταν τα τέσσερα παιδιά του θέλανε και αυτά να έρθουν στην Ελλάδα, τα συνάντησαν αργοναύτε σε ένα νησάκι, το οποίο θα το δούμε αργότερα, μην τα λέω από τώρα. Άρα λοιπόν, πώς ξέρανε στην Ελλάδα ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν, τώρα ερχόμαστε στον Ιάσονα. Κύριε καθηγητά, κύριε Μαυρίδη,
μας τα λέτε με τόση λεπτομέρεια, τόσα ονόματα, τόσα τοπονύμια, οι πηγές ποιες είναι? Ουσιαστικά οι πηγές είναι, αν θέλετε, οι πιο βασικές είναι τρεις. Θα αναφέρω τον Απολλώνιο τον Ρόδιο στο έργο του Αργοναυτικά. Ο Απολλώνιος Ρόδιος, όπως λέει και η ονομά του, είναι Ρόδιος των εισαγωγικών, αλλά δεν είναι Ρόδιος, είναι Αλεξανδρινός. Είναι την Αλεξάνδρεια. Είναι άνθρωπος του 3ου αιώνα π.Χ., σχεδόν σύγχρονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Γεννήθηκε 25 περίπου χρόνια μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου. Είναι στην ουσία ο όμηρος εντός εισαγωγικών της ελληνιστικής εποχής. Αλλά όμως πρέπει να το πω εδώ ξεκάθαρα. Τον όμηρο δεν τον πιάνει κανείς. Δεν τον φτάνει κανείς και νομίζω δεν θα τον φτάσει ποτέ κανείς. Ο όμηρος είναι ανεπανάληπτος. Και βεβαίως μία διαφορά, ο όμηρος δεν έγραφε. Έπει ήταν προφορικά. Αυτό εγώ δεν το πιστεύω, κύριε Πετρόπουλε. Αυτά δεν το πιστεύω. Ξέρω ότι λένε ότι υπάρχει προφορική κτλ. Αυτό το λένε οι άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν εγγραφή. Εάν πιστεύουμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν εγγραφή, τότε ο Όμηρος τα έγραψε αυτά. Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Πετρόπουλε. Για μένα ο Όμηρος είναι ο τελευταίος των μεγάλων. Δεν είναι ο πρώτος των μεγάλων. Διότι μία κοινωνία, ένας πολιτισμός, σε μιλάω σαν δάσκαλος, κύριε Πετρόπουλε. Βεβαίως. Για να δημιουργούσω εγώ σαν δάσκαλος, σαν κοινωνία, έναν Αριστοτέλη, έναν Πετρόπουλο, για να μπορώ εγώ να κάνω έναν δικηγόρο, θα πρέπει να προηγηθούν πάρα πολλά πράγματα. Έτσι ξαφνικά μπορώ εγώ να πω, οπ, έχουμε πτυχίο, έχω δικηγόρο. Προϋποθέτει πάρα πολλά πράγματα το να έχει κανείς σχολή νομικής. Πρέπει να ξεκινήσουμε από τη βασική παιδεία, να ξεκινήσουμε από πάρα πολλά πράγματα. Δεν γίνεται όμηρος ξαφνικά κάποιος έτσι με αυτά. Και μάλιστα με ένα τέτοιο έργο το οποίο είναι επανάληπτο, όπως είπα, και δεν πρόκειται να τον φτάσει κανείς. Άρα λοιπόν δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι μύθος. Mm. Αυτό είναι όντως μύθος. Είναι δηλαδή σαν δάσκαλο το λέω, αυτά που ακούω για μένα είναι φλιναθήματα, για να μην πω κάτι άλλο. Δεύτερη λοιπόν, πηγή. Άρα λοιπόν ο Απολλώνιος Ρόδιος με τα αργοναυτικά του είναι αυτός ο οποίος κατέγραψε την ιστορία των αργοναυτικών. Ένας άλλος είναι ο Ορφέας. Υπήρχε μία καταγραφή, τα λεγόμενα ορφικά, τα οποία ήταν μία καταγραφή που έχει σχέση με τα μυστήρια, με τα ορφικά μυστήρια, τα οποία όμως εμπολής χάθηκαν. Και σώθηκαν κάποια, τρία συγκεκριμένα βιβλία. Ένα από αυτά, η μάλλον το κυριότερο, είναι τα αργοναυτικά του Ορφέως. Σε αυτό το έργο, σε αυτή την διήγηση, μιλάει ο Ορφέας και διηγείται το ταξίδι του. Διηγείται το ταξίδι του, δηλαδή μιλάει σε πρώτο πρόσωπο, ο ίδιος ο Ορφέας. Ήταν ο ίδιος συμμετείχε στο ταξίδι. Συμμετείχε. Ήταν ο μουσικός της αργοναυτικής ιστορίας. Άρα είναι το έργο του λοιπόν, τα αργοναυτικά, είναι σύγχρονο της αργοναυτικής εκστρατείας. Δεν γράφτηκε 100 χρόνια μετά. Δεν μπορούμε να το πούμε στο μια απόλυτη ακρίβεια, διότι όπως είπα και προηγουμένως, τα ορφικά δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο συγγραφέα. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι το έγραψε ο Ορφεύς. Ήταν μια συλλογή έτσι, διηγήσεων, η οποία συλλογή είχε το όνομα Ορφικά. Τώρα, εάν το έγραψε ο Ορφέας ή το έγραψε κάποιος άλλος, εγώ προσωπικά δεν το γνωρίζω και δεν μπορώ να το ισχυριστώ. Αλλά έχουν φτάσει όμως στην εποχή μας έτσι, με αυτήν την ονομασία, ορφικά, που εγώ το θεωρώ, δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν είναι ο Ορφέας ο συγγραφεύς, θα είναι κάποιος άλλος. Εν πάση περιπτώσει, πάντως, στα ορφικά καταγράφεται η εκδοχή των αργοναυτικών όπως την είδε ο Ορφεύς. Υπάρχει μια διαφορολόγηση, θα την πούμε αργότερα. Ένας άλλος ο οποίος αναφέρεται στην αργοναυτική εκστρατεία, που περισσότερο αλλά λιγότερο από τους πρώτους δύο, είναι και ο Πίνδαρος. Ο Πίνδαρος στους λεγόμενους Πιθιώνικους, δηλαδή οι Πιθιώνικοι ήταν οι αγώνες που γινόταν λοιπόν εκεί. Και για να τιμήσει τους διαφόρους νικητές,
Λοιπόν, έγραφε κάποια ποίηματα των Σερονίκων. Και στο τέταρτο του βιβλίο των Πιθιονίκων αναφέρεται στην Αργοναυτική Εκστρατεία. Φυσικά για την Αργοναυτική Εκστρατεία γράψαν και άλλοι. Ο Αισχύλος, ο Σοφοκλής, αλλά όχι όμως με την έννοια της καταγραφής της Εκστρατείας, γιατί κάνανε δράματα. Ήταν δραματουργοί. Έτσι, πήρανε με αφορμή την. Ακριβώς. Πήρανε σαν αφορμή την. Όπως και ο Ευρυπίδης έγραψε τη Μίδια. Έτσι, που δεν έχει σχέση όμως ιστορική. Δηλαδή πήρε τον μύθο της εντός εισαγωγικών της Αργοναυτικής Εκστρατείας και έκανε το δράμα Μίδια. Έτσι λοιπόν αυτές είναι οι κυριότερες βασικές πηγές που έχουμε για την Αργοναυτική Εκστρατεία. Δηλαδή έχοντας, ο Απολλώνας λοιπόν, Ρόδιος και ο Ροφέας. Έχοντας λοιπόν αυτές τις πηγές, προχωρούμε. Πάμε στον Ιάσονα, εκεί που σας διέκοψα. Ακριβώς. Ο Ιάσονα λοιπόν είναι γιος του Έσονος, ο οποίος Έσονας είναι αδερφός του Πελία, ο οποίος Πελίας σφετερίστηκε την εξουσία στην Ιολκό, έκανε πέρα τον αδερφό του, τον ετεροαθαλή αδερφό του, τον Έσονα, και τον είχε παραμερισμένο, δεν τον σκότωσε, διότι είχαν την κοινή μητέρα, την Τυρό. Είχαν όμως διαφορετικούς πατέρες. Η καταγωγή του Έσονα ανάγεται στον Έλληνα, τόσο παλιά είναι, λοιπόν. Όταν λοιπόν ο Πελίας έκανε αυτήν την στάση εναντίον του Έσονα, μόλις πέθανε ο Κρυθέας, ο βασιλιάς, αυτός μετά όλους τους λεγόμενους αιωλίδες τους είχε εξοντώσει και άφησε μόνο τον Έσονα. Ήθελε δε να σκοτώσει και τον απόγονό του, τον Ιάσονα, που ήταν τότε μικρό παιδί. Ο Έσονας λοιπόν προφασίστηκε ότι ο Ιάσονας είναι νεκρός και ζήτησε άρια από τον Πηλέα να τον θάψει. Αυτός όμως τι έκανε, πήρε το μικρό Διομήδη, έτσι λέγονταν ο Ιάσονας, Διομήδης λέγοντανε, και τον πήγε κρυφά στον Χείρονα, στον Κένταυρο Χείρονα, ο οποίος Κένταυρος Χείρον, παρεμπιπτόντος κύριε Πετρόπουλε, έχει και αυτός ποντιακή ιστορία, θα τη δούμε αργότερα. Συνδέεται την σημερινή Ελλάδα με τον Πόντο σαν να είναι το πιο φυσικό. Ακριβώς, πράγμα, έτσι. Πολύ. Βρισκόμαστε στη Μαγνησία, ναι. Όπου και η Ιολκός, όπου και μέχρι σήμερα κάπου εκεί στο Πήλιο, μετά τη Βυζίτσα, θα δούμε τη σπηλιά του Κένταυρου Χείρονα. Είναι, ναι, το Χειρόνιον Άντρων. Είναι το Χειρόνιον Άντρων, μέσα σε αυτό το άντρο ζούσε ο Χείρονας με τη γυναίκα του, λοιπόν, και την κόρη του. Και εκεί μέσα εξεπαίδευε, μόρφωνε, παιδαγωγούσε πολλούς ήρωες. Σε αυτό το άντρο πέρασε ο Αχιλλέας, πέρασε και ο Ιάσον. Ο Ιάσον ιδίως, φυσικά ο Χείρονας, να το πω αυτό, ήταν δάσκαλος, ένας μικρός Αριστοτέλης. Δηλαδή ήταν παιδαγωγός, ήταν δάσκαλος, ήταν ιατρός, ήταν φιλόσοφος, ποιητής. Ο Ιάσον εκπαιδεύτηκε σαν γιατρός. Γι' αυτό και το όνομά του Ιάσον. Το Ιάσον προέρχεται από το Ιαόμε, εξού και ιατήρ, που θα πει θεραπεύω. Και Ίαση φυσικά. Και Ίαση. Και θα πει, έτσι λοιπόν Ιάσον θα πει ο θεραπευτής. Γι' αυτό ονομάζεται Ιάσον. Αλλά το όνομά του ήταν μικρός. Όταν λοιπόν ο Ιάσον μεγάλωσε, τότε λοιπόν υπήρχε ένας χρησμός από τους αδελφούς που έλεγε ότι ο Πελίας θα χάσει τη ζωή του από έναν απόγονο του Αιωλίδη, λοιπόν του προγόνου δηλαδή, ο οποίος θα είναι και μονοσάνδαλος. Ο Ιάσονας όταν αντρώθηκε, λοιπόν μορφώθηκε, παράτησε τον άντρο του Χείρονα και κατέβηκε στην Ιολκό. Ήταν η μέρα γιορτής. Ο κόσμος γιόρταζε, γλεντούσε, κατέβηκε ο Ιάσονας, αλλά πριν κατεβεί όμως, εκεί περνούσε από ένα ποτάμι που λέγεται Αμυρός. Αμυρός. Το ποτάμι αυτό είχε πολύ λάσιμη. Και καθώς ήταν έτοιμος να περάσει το ποτάμι, βλέπει μια γριά γυναικούλα εκεί, η οποία λοιπόν δεν ήταν σε μεγάλη απορία και φοβόταν να περάσει το ποτάμι. Και τον ρώτησε, παλικάρι μου, μπορείς να μην πας από την απέναντι όχθη. Λέει αυτός με τα χαρά. Την πάει επάνω του, την πάει απέναντι, σαν άλλος Χριστόφορος. Λοιπόν, ο Άγιος Χριστόφορος την πάει απέναντι. Και μόλις την αφήνει κάτω στην απέναντι όχθη, ξαφνικά μεταμορφώνεται η γριούλα και παρουσιάζεται μπροστά του Ήρα. Και του λέει, από τη στιγμή αυτή και πέρα θα είμαι πάντα λοιπόν η σύντροφό σου και δεν θα σε αφήσω να σε βλάψει κανείς. Και του έδωσε μάλιστα και τη χάρη να είναι όμορφος, γι' αυτό και ήταν γοητευτικός και το λέω παραπιπτόντος, χωρίς την γοητεία του Ιάσονα δεν θα μπορούσε να πάρει το χρυσό μελαδόρος, δηλαδή το να γίνει αυτή η αρπαγή. Έτσι λοιπόν ξεκινάει. Αλλά όταν περνούσε τον Άμυρο, έχασε μέσα στη λάσπη το σανδάλι του.
Κατέβαινε λοιπόν στην Γεωλουκό που γιόρταζε και τα λοιπά και τον κοιτούσαν όλοι γιατί τέτοιο νέο θεϊκό δεν είχαν δει. Και αυτό του έλεγε ποιο είναι, χωρίς να φοβάται, χωρίς να ξέρει τι τον περιμένει. Τελικά συναντάει τον θείο του. Αυτός ο οποίο ήθελε να το σκοτώσει, μα είπε. Ακριβώς, αυτό το κατάλαβε, αλλά ταράχθηκε, δεν το έδειξε. Λοιπόν, έκανε όπως δεν γνωρίζει τίποτα, είδε το σαντάλι που έλειπε. Και το σαντάλι, το μονοσάνταλο, κύριε Πετρόπουλε, έχει και μια άλλη αλληγορική σημασία. Θέλει να δείξει την ικανότητα του Έλληνα να πατάει και στη γη, αλλά είναι και στον αέρα. Δηλαδή να είναι και σώμα και πνεύμα. Και αν θέλει το συνδέομαι και με την ιδέα του Ιάσονος, θεράπευε ψυχή και σώμα. Λοιπόν, αυτά τα δύο. Και έτσι λοιπόν, ο Ιάσονας, αφού άρχισε να ρωτάει πού είναι ο Πηλέας, δεν ήξερε με ποιον είχε να κάνει, βρίσκει τον θείο του. Έμαθαν όμως και τα ξαδέρφια του, που ήταν παιδιά του, ότι ήρθε ο ξάδερφός και αυτό τον υποδέχεται με μεγάλη χαρά. Και τότε, χωρίς να ξέρουν ακόμα την... Αυτοί το μάθανε ήδη, ότι ήταν αυτός και τον δεχθήκανε σαν πράγμα, σαν ξάδερφό τους. Και τότε μαζί πήγανε στον πατέρα τους. Και του είπε ο Ιάσονας ότι, κοίταξε, εγώ δεν θέλω τίποτα από σένα, ό,τι έχεις κράτατα. Ό,τι έχεις αγρός, χωράφια, περιουσίες, δεν τα θέλω. Δώσ' μου μόνο την αρχή, την εξουσία που μου πήρες από τον πατέρα μου. Ο Πηλέας είπε, ναι, παιδί μου, δεν έχω αντίρρηση, αλλά θα κάνεις όμως κάτι πριν το δώσω. Θα πας στην Κολχίδα, θα φέρεις το χρυσό μελοδέρας και την ψυχή του καημένου του Φρίξου, ο οποίος δεν μπόρεσε, δεν αξιώθηκε να γυρίσει στην πατρίδα του. Και ήθελε πάντοτε να γυρίσει την επιθυμία που μας εκφράσατε στην αρχή. Και ήταν αυτός και χρησμός των Δελφών, του Μαντίου, ότι πρέπει η ψυχή του Φρίξου να γυρίσει στην πατρίδα. Έτσι λοιπόν, αυτοί ήταν οι δύο, δεν ήταν μόνο το χρυσό μελοδέρας, ήταν και η ψυχή του Φρίξου. Και μόλις το άκουσε αυτό ο Ιάσονας, αμέσως συμφώνησε μαζί του και άρχισε μετά να κινεί, να κάνει διαφορετικές, να κινεί τα πάντα. Πρώτον, λοιπόν, έστειλε κήρυγες σε όλη την Ελλάδα και καλούσε 50 ανθρώπους, ήρωες, να συμμετάσχουν στο ταξίδι. Γιατί οι 50 θα ήταν οι 50 κοπηλάτες της Πεντικόρου Αργούς. Η Αργό είχε 50 κόρους, 50 κόπες. Λοιπόν, πεντικοντόρος είναι από το 50 και κόρος. Κόρος σημαίνει καθαρίζω. Λοιπόν, σκουπίζω. Δηλαδή, το κουπί σκουπίζει την θάλασσα. Το 50, οι 50 ήρωες, οι 50 ναύτες, είναι ακριβές το νούμερο, ξέρουμε ότι ήταν 50. Ένα είναι σίγουρο, ότι οι θέσεις μέσα στην Αργό ήταν 50. Δεν υπήρχε άλλη θέση. Υπήρχε μόνο μία θέση για αυτό που ήταν μπροστά στην πλώρη, για να κοιτάει, για να βλέπει, λοιπόν. Ένας που ήταν πίσω στην πρίμνη, για να οδηγεί το πλοίο, γιατί τότε το πλοίο το κυβερνούσαν όχι με τιμόνι, αλλά με δύο κουπιά. Είχαν δύο κουπιά στην πρίμνη και με βάση αυτά τα δύο κουπιά κάνανε την πορεία τους. Και ήταν και ένας ο οποίος ήταν στη μέση, ο κυβερνήτης, ο οποίος ήταν ο Ιάσον. Άρα λοιπόν ουσιαστικά ήταν 50 οικοπηλάτες. Δύο μπροστά και πίσω και ένας, 53 άτομα. Λοιπόν, μάλιστα και αυτό δεν είναι και τυχαίο, ο Απολλώνιος αναφέρει 55. Και αυτό ίσως να είναι και το πιο σωστό, διότι όπως είδαμε, ναι μεν είναι 50 οικοπηλάτες, αλλά υπάρχουν και άλλοι. Λοιπόν, άρα το 53 είναι πολύ κοντά σε αυτό, στην αλήθεια. Και μας αναφέρεται και ονόματά τους. Ακριβώς. Υπάρχει κατάλογος των συμμετεχόντων. Πλην όμως, κύριε Πετρόπουλε, σε ό,τι αφορά τώρα τα ονόματα, όχι τις θέσεις στην Αργό. Τα ονόματα αυτά αρχίζουν από 28 και πηγαίνουν μέχρι 95. Γιατί, όπως σε κάθε τι εξαίσιο, σε κάθε τι υπέροχο που συμβαίνει ή συνέβαινε στην αρχαία Ελλάδα, θέλανε όλες οι πόλεις, όλες οι φυλές, όλα τα μέρη να έχουν και την εκπροσώπησή τους. Και έτσι λοιπόν όλες οι πόλεις της Ελλάδας, κατόπιν εορτής, ήθελαν να έχουν και ένα δικό τους ήρωα στην αργοναστική εκστρατεία. Και έτσι λοιπόν γέμισαν τα ονόματα, έγιναν 100 και είχαν έρθει όπου παντού. Πάντως περίπου 30 άτομα είναι
τα ονόματα τα οποία τα βρίσκουμε παντού. Δηλαδή οι 30 είναι σίγουροι. Τώρα οι υπόλοιποι. Καμία γυναίκα συμμετείχε. Λοιπόν, υπήρχε μία γυναίκα η οποία ήθελε να συμμετάσχει. Ήταν η Αταλάντη. Παρουσιάστηκε η Αταλάντη μεν, δηλαδή στον Ιάσονα, και του είπε ότι θέλει να συμμετάσχει στην εκστρατεία, αλλά δεν την δέχθηκε ο Ιάσονα. Και έτσι η Αταλάντη ουσιαστικά δεν έλαβε μέρος. Μόνο απλώς προσφέρθηκε. Έτσι λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη κίνηση. Η δεύτερη κίνηση ήταν να βρει έναν καλό ναυπηγό. Να του χτίσει την Αργό. Βρήκε τον Αγκαίο. Να του χτίσει, καλά το είπατε. Να του χτίσει. Τα καράβια τα χτίζουμε. Ακριβώς. Ναι, εγώ το ξέρω. Να του ναυπηγήσει. Έτσι. Λοιπόν, και γι' αυτό λένε ιστορικοί ότι το μέρος Παγασέ, εξού και παγασιτικός κόλπος, πήρε το όνομα από το πίγνιμι, το μέρος όπου πήχτηκε, φτιάχτηκε η Αργό. Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της? Η Αργό χτίστηκε από δύο είδη ξύλου, από πεύκο και δρύς. Και πρώτα απ' όλα να σας πω ότι η Αργό δεν ήταν κάποιο συνδεσμένο καράβι. Είχε ιδιότητες τεχνικές, αλλά και υπεράνθρωπες. Ξεκινήσουμε με τις τεχνικές ιδιότητες. Όπως είπα, από δύο είδη ξυλίας, από το όρο σπηλίων, γι' αυτό και λέγεται πηλιάδα Αργό. Πηλιάδα Αργό, από το, γιατί και τα ξύλα ήταν... Από το πήλιο, από το λοιπόν, πήλιο. Από τότε. Είχε... Η κατασκευή ήταν τόσο τέλεια, τόσο δυνατό σκαρί, και ταυτόχρονα ήταν και πανάλαφρη, που παρεμπιπτόντως το λέω τώρα, εντός παραθέσεων, όταν δεν μπορούσαν οι αργοναύτες να μετακινηθούν μέσα στη θάλασσα ή σε νερά και έπρεπε να περάσουν από ξαριές, τη φορτωνόντουσαν στους ώμους τους και την κουβαλούσαν. Λίγο υπερβολικό είναι αυτό. Όπως έγινε και στη Λιβύη. Την κουβάλισαν στους ώμους τους και πέρασαν την έρημο εκεί της Λιβύης για να βγουν στη θάλασσα. Μας μπερδεύετε τώρα. Νομίζω αναφέρεστε στην επιστροφή μάλλον. Ναι, αυτό το λέω τώρα, αυτό το λέω για να δείτε την ιδιότητα που είχε, ότι ήταν και δυνατή και πολύ ελαφριά. Έτσι, δεν το λέω τώρα γιατί σαν συνέχεια. Έχουμε ακούσει το όνομα Αργό. Ναι. Ήτανε ταχύ καράβι. Ερχόμαστε τώρα στην επόμενη ιδιότητα. Ήτανε ταυτόχρονα και γρήγορη. Αργός. Αργό θα πει γρήγορος. Αργός θα πει γρήγορος, πώς γίνεται? Ακριβώς. Έτσι είναι. Είναι σημασία Αργός, διότι η αρχαία ελληνική σημασία της λέξης Αργός είναι ο αστράπτων. Εξού και αργεϊφόντης. Αργεϊφόντης. Λέγεται λοιπόν αυτός ο οποίος τρέχει με πολύ δύναμη. Λέμε Απόλλων ή Ερμής αργεϊφόντης. Δηλαδή αυτός που φεύγει σαν αστραπή. Και επειδή φεύγει σαν αστραπή, λοιπόν λάμπει. Και από αυτό το Αργός έγινε και το Άργυρος. Άργυρος σημαίνει αυτό που αστράπτει. Το ασήμι δηλαδή. Και αυτό το πήραν και οι Γάλλοι και το κάνανε αργά, που θα πει χρήμα. Δηλαδή ασημένιο χρήμα στην Ασία. Άρα λοιπόν αργό σημαίνει γρήγορος, σημαίνει και φυσικά δεν είναι η μόνη ονομασία για το γρήγορος. Οι Έλληνες συνήθως δεν είχαν μόνο μία λέξη για μία έννοια, είχαν πάρα πολλές, ανάλογα με το πώς το εννοούσαν. Εκτός αυτό για αργό είχε και ένα κομμάτι ξύλου, τη λεγόμενη στυλίδα, η οποία ήταν φερμένη από την Αθήνα, δώρο της Αθηνάς. Το είχε κόψει από το μαντίο της Δωδώνης. Κοιτάξτε τώρα, το πώς συμμετέχει ο ελληνικός κόσμος. Ένα κομμάτι ξύλο από την Ιερά Βαλανιδιά του μαντίου της Δωδώνης και το έβλεπε μπροστά στην πλώρη, σαν προστασία. Λοιπόν, και επειδή είχε βάλει αυτήν την στυλίδα μπροστά στην πλώρη, η Αργό απόκτησε και την ικανότητα όχι μόνο να μιλάει σαν άνθρωπος, αλλά και να είναι και να μαντεύει. Ήταν μαντόσυνος, ανθρωπόλαλος και μαντόσυνος. Λόγω της στυλίδωσης από την Ιερή Βαλανιδιά της Δωδώνης, δώρο της Αθηνάς. Τι να κρύβουν άραγε αυτές οι ιδιότητες, τι θέλουν να μας πούνε? Αυτό θέλει, είναι ο μύθος ο οποίος θέλει να κρύψει αυτό το υπέροχο, αυτό το υπεράνθρωπο που κατάφερε να κάνει Αργό, το οποίο δεν μπορούσαν να αποδώσουν διαφορετικά παρά μόνο σε θεϊκές ικανότητες. Δεν μπορούσαν να το εξήγησουν αλλιώς οι άνθρωποι της εποχής εκείνης. Και το ονόμασαν θεϊκό. Σου λέει, μόνο ο Θεός μπορεί να τα κάνει αυτά, όχι ο άνθρωπος. Και αυτή είναι, θεωρώ, η εξήγηση. Ότι κάτι ξεπερνάει τις δυνάμεις του ανθρώπου, έτσι, μετά το ανάγει στο θεϊκό. Εκτός αυτό, κύριε Πετρόπουλε, η Αργό ήταν και ομορφοστολισμένη με πολλές παραστάσεις. Ο ναυπηγός της,
Ο Αργός την είχε στολίσει δεξιά και αριστερά με παραστάσεις από τις μάχες των Κεντάβρων με τους Λαπίθους. Λοιπόν, και από άλλα τέτοια, από άλλες τέτοιες μυθιστορηματικές εντός εισαγωγικών μάχες, οι οποίες λοιπόν ήταν γνωστότητες στο Πανελλήνιο. Άρα, κύριε καθηγητά, ήταν και ένα όμορφο σκαρί. Πολύ ωραίο. Ήταν πολύ ωραίο σκαρί. Μάλιστα, ο Όμηρος την αποκαλεί Πασιμέλουσα. Δηλαδή, γίνεται αναφορά στον Όμηρο και στην Αργωνική Εκστρατεία. Λοιπόν, Πασιμέλουσα. Λοιπόν, αυτή η οποία, μπορεί να το δει κανείς, αυτή η οποία προβλέπει, βλέπει τα πάντα, φροντίζει για τα πάντα, η οποία λοιπόν, την οποία θυμούνται ή και γνωρίζουν οι πάντας. Έτσι, η Αργό ήταν εκείνο το σκαρί το οποίο συντρόφευσε τους Αργοναύτες από την Ιωλκό μέχρι την Κολχίδα. Μόλις ξεκίνησαν από την Ιωλκό οι Αργοναύτες, λοιπόν, άφησαν πίσω τους την Ιωλκό, άφησαν πίσω τους την Όσα, πέρασαν έξω από την Χαλκιδική, από την Παλίνη, είδαν τον Άθωνα, τον είναι μπροστά τους, που ακόμα και τότε λέγονταν Άθωνας. Αναφέρονται αυτές, βεβαίως, πηγές αναφέρονται. Βεβαίως, βεβαίως. Αναφέρονται και μάλιστα λένε ότι η σκιά του Άθωνα έφτανε μέχρι τη Λίμνο. Λοιπόν, και μετά πέρασαν από τον Άθωνα, πήγανε στην Συντιίδα νήσο. Συντιίδας νήσο, Συντιής είναι η Λίμνος, γιατί την κατοικούσαν οι Συντιείς, παλιοί Συντιείς. Εκεί στη Λίμνο οι Αργοναύτες βρήκαν τους δικούς τους λωτοφάγους. Δηλαδή, εκεί περιέπλεξαν με τις γυναίκες της Λίμνου και απόκτησαν απογόνους. Μόνο ο Ηρακλής δεν το έκανε αυτό. Γι' αυτό και σας είπα προηγουμένως, ο Ηρακλής είναι λέλεγας. Και επειδή ο Ηρακλής δεν αναμίχθηκε με τις Λίμνιες, εκεί δεν έφυσε απογόνους, ενώ οι άλλοι ήταν οι Μηνίες. Και έτσι λοιπόν οι απόγονοι αυτοί ήταν οι Μηνίες. Μετά τη Λίμνο πήγανε στην Σαμοθράκη, η οποία τότε λεγόταν Σάμος. Λοιπόν. Και εκεί ήταν τα Ιερά των Καβύρων και μάλιστα ο ίδιος ο Απόλλων... Καβύρια μυστήρια πια. Ναι, και ο ίδιος ο Απόλλων ο Ρόδιος, Απολώνης ο Ρόδιος, δεν μιλάει πολύ για τη Σαμοθράκη, γιατί τότε θεωρούταν ύβρις να λες πολλά για τα Ιερά και τα λοιπά. Την λέει με πολύ συνοπτικό τρόπο. Από εκεί μετά λοιπόν περνάνε απέναντι στον Ελίσποντο και μάλιστα στο λεγόμενο Σίγιον Άκρον, το οποίο είναι κάπου εκεί κοντά στην Τρία, εκεί που είναι οι ποταμοί Σιμόης και ο Σκάμανδρος. Και κάποια στιγμή, αφού περάσαν και το Βόσπορο, φτάσανε οι Συμπληγάδες. Οι Συμπληγάδες, οι Πέτρες, αποκαλούνται από τους αρχαίους ιστορικούς Συμπληγάδες ή Πλανκτές Πέτρες ή Κιανές Πέτρες. Από ό,τι γνωρίζουμε, οι Πλανκτές, οι Πέτρες, είναι αυτές που συνάντησαν οι Αργοναύτες στην επιστροφή τους και είναι στην Ιταλία. Ενώ αυτές που ήταν στο Νότιο Βοσπόρο είναι λεγόμενες λοιπόν Συμπληγάδες, Πέτρες ή Κιανές Πέτρες. Αυτές οι Πέτρες θεωρείται ότι ήταν δύο τεράστιοι βράχοι, λίβατοι, η λίβατος θα πει μέχρι τον ήλιο, όσο ψηλή, οι οποίοι κατά καιρούς χτυπούσαν ένας πάνω στον άλλον και ό,τι ήταν μεταξύ τους το κάνανε θρύψαλα. Και ήταν ο φόβος και ο τρόμος των ναυσιπλών της εποχής εκείνης. Βεβαίως, τώρα να σας διακόψω εγώ, ασφαλώς και δεν μετακινούντανε οι βράχοι. Θα πρέπει να αποδοθεί αυτό μάλλον στα ιδιαίτερα ορμητικά ρεύματα του Βοσπόρου, καθώς τα επιφανειακά ρεύματα είναι αυτά του Αιγαίου, ενώ τα υπόγεια ρεύματα είναι αυτά που έρχονται από τη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα να είναι ιδιαίτερα δύσκολη η ναυσιπλοεία στο Βόσπορο. Ακόμα και σήμερα χρειάζονται πλοηγίδες. Βεβαίως. Είναι δύσκολη. Βεβαίως. Αυτό οφείλεται στους μεγάλους ποταμούς, στη Μαύρη Θάλασσα, κύριε Πετρόπουλε. Άμα δει κανείς τη γεωγραφία θα δει ότι τεράστιοι ποταμοί, οι πιο μεγάλοι ποταμοί της Ευρώπης ή μάλλον της Ευρασίας, γίνονται στη Μαύρη Θάλασσα. Ξεκινώντας από τον Δούναβη μέχρι και τον Ντόν, που είναι από την άλλη μεριά. Λοιπόν, αυτή είναι τεράστια ποταμή. Όλοι χύνουν τα νερά τους στη Μαύρη Θάλασσα και έτσι δημιουργείται μια τεράστια ποσότητα γλυκού ύδατος, το οποίο γλυκό ύδωρ, μάλιστα το αναφέρει και ο Αριανός,
Το αναφέρει και Αριανός, λοιπόν, και λέει ότι σε κάποια σημεία είδε ζώα εκεί των κατοίκων εκεί να πάνε στη θάλασσα και να πίνουν νερό. Και απορούσε πώς τα ζώα πίνουν αλμυρό νερό. Δεν ήταν αλμυρό, ήταν το γλυκό νερό, το οποίο έβγαινε πάνω από την αλμύρα και το πίνανε τα ζώα. Έτσι λοιπόν τα γλυκά νερά βγαίνουν επιφανειακά και κατεβαίνουν προς το Αιγαίο Πελαγος, όπως είπατε, και τα αλμυρά του Αιγαίου πάνε προς τα πάνω. Και αυτό δημιουργεί αυτά τα ρεύματα. Πριν όμως οι ιστορικοί λένε ότι προφανώς ίσως, δεν είναι απίθανο, εγώ δεν μπορώ να σας πω τη γνώμη μου, εγώ αυτό έχω δει από τους ιστορικούς, προφανώς λένε ότι από, ιδίως το χειμώνα, ιδίως από τους ποταμούς των Βορισθένη, τον Δνίπερο δηλαδή και τον Δνίστρο και τον Δον, να κατέβαιναν παγετώνες, δηλαδή κομμάτια πάγου. Τα οποία κομμάτια πάγου κατεβαίνανε προς τα κάτω και αυτά είναι τεράστιοι ογκόλυθοι. Οπότε αν βρεθεί κανείς ανάμεσα σε δύο τέτοιους ογκόλυθους, τον έχουν συντρίψει. Αλλά δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να έχω προσωπική γνώμη από αυτό. Θα πρέπει να ρωτήσουμε κάποιον κλιματολόγο να μας πει αν όντως είναι αυτό. Μέχρι σήμερα λοιπόν, φτάνοντας εκεί στα χωριά του Βοσπόρου και μάλιστα προς τα βόρεια χωριά, κοντά σε αυτή την τοποθεσία που οριοθετούνται σήμερα οι συμπληγάδες πέτρες, όποιος πάει εκεί και σταθεί, ψάχνει και αναζητά να βρει μια θέση σε αυτό το μύθο. Ψάχνει και λέει, να οι συμπληγάδες πέτρες, τώρα θα μετακινηθούν και θέλει να ζήσει αυτό το μύθο. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να διακόψουμε. Ξεκινήσαμε να πούμε για την αργοναυτική εκστρατεία, πριν όμως μας έχετε μιλήσει για την προϊστορία όλου του ελληνικού χώρου, ελλαδικού και όχι ελλαδικού. Μας πήγατε από τον Ορχομενό στην Κολχίδα, μας ξαναγυρίσατε στο Πήλιο, μας πέρα δόθε όλα τα τοπονύμια, όλους αυτούς που συμμετείχανε, τους πρωταγωνιστές της αργοναυτικής εκστρατείας. Σας ευχαριστώ, θέλω να διακόψουμε και την επόμενη φορά, καθώς ο χρόνος έχει περάσει ήδη, να συνεχίσουμε το ταξίδι της αργοναυτικής εκστρατείας, το ταξίδι της Αργούς, από τις συμπληγάδες πέτρες και πέρα. Πολύ σωστά το αναφέρατε, κύριε Πιτρόπουλε, ότι δυστυχώς εγώ προσωπικά δεν θα μπορούσα να κάνω μία αναφορά στην αργοναυτική εκστρατεία χωρίς να πω για το τι υπάρχει γύρω από αυτήν. Γιατί θα ήταν κάτι ξεκρέμαστο. Δεν θα μπορούσαμε να δούμε τη σύνδεση, την αλληλοσύνδεση αυτού του χώρου, του ελληνικού χώρου. Θα ήταν απλώς τότε μόνο όντως με ένα παραμύθι. Αν τα αφήναμε όλα τα άλλα, θα φτάναμε να λέμε ότι ήταν ένα παραμύθι. Άρα δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Γι' αυτό και τα ανέφερα αυτά, για να δεθεί το πράγμα, να δέσει όλη αυτή η ιστορία και να έχει μία διάσταση, αν θέλετε, υπερδιαχρονική, έτσι, διαπροσωπική και πέρα από το χρόνο και το χώρο. Να φτάσουμε λοιπόν να δούμε την αρχαιολογία της μυθολογίας. Ακριβώς. Διότι έτσι, πολύ καλά το είπατε, διότι έτσι, δηλαδή με αυτόν τον τρόπο κάνουμε την αρχαιολογία της μυθολογίας. Δηλαδή δεν μιλάμε απλώς στο περίπου και ό,τι θέλει να λέει ο καθένας, αλλά μιλάμε με βάση κάποια δεδομένα τα οποία είναι ακόμα και σήμερα εδώ, μας μιλούν. Έτσι. Υπάρχουν. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, να είστε καλά.